Μία ακόμη διαμαρτυρία από τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς όπως τονίζουν δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση τα αιτήματά τους. Αφού έδωσαν αγωνιστικό ραντεβού, έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια Κρήτης. Όπως ξέρετε, εδώ και 2,5 μήνες, 4 κόμματα έχουν κάνει επερωτήσεις μέσα στη Βουλή για τα ζητήματά μας. Δυστυχώς, μέχρι και τώρα δεν είχαμε πάρει καμία απάντηση από την κυβέρνηση και προχθές ακούμε το νομοσχέδιο του κυρίου Βρούτση που μπαίνει στη Βουλή και δηλώνει ότι 1 του Ιούνιου θα γίνουν οι επαναπροβλήσεις των εποχικών, όλων των εποχικών υπαλλήλων. Δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούν οι οδηγοί να χάσουν ένα ολόκληρο μήνα μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που διανύουμε. Και το δεύτερο μήνυμα είναι προς τους εργοδότες, οι οποίοι τους καλεί να υπογράψουν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, να αναλάβουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη. Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στα δίκαια αιτήματά μας, τονίζουν και προειδοποιούν με κλιμάκωση του αγώνα τους. Αυτό που ζητά ο κλάδος είναι η επαναπρόσληψή τους από την 1η Μαΐου και όχι από την 1η Ιουνίου, ενώ παράλληλα ζητούν την υπογραφή και την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Είναι να καλέσουμε και την εργοδοσία να υπογράψουμε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διότι αυτό που πάει να γίνει είναι, εμείς το θεωρούμε, καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Δεν δεχόμαστε να δίνονται αυτά τα ψίχουλα για να ζήσουμε, διότι προερχόμαστε από ανεργία. Θα δουλέψουμε 2-3 μήνες, θα ξαναμπούμε σε ανεργία. Όπως λένε, χιλιάδες οδικοί τουριστικών λεωφορείων βρίσκονται στον αέρα. Δεν θα επιτρέψουμε άλλη μια κρίση να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, το μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση, έχοντας στο πλευρό τους το εργατικό κέντρο και άλλα σωματεία. Και όταν γυρίσουμε στην εργασία, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί ακούμε τα εκ περιτροπής ή το συνεργασία που και αυτό είναι μείωση μισθών. Είμαστε αλληλέγγυοι όλα τα σωματεία που υπάγονται στο εργατικό κέντρο και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να ακούσουν τον κόσμο. Παράλληλα χαρακτηρίσαν ως ψίχουλα τα 534 ευρώ και δίνουν αγωνιστικό ραντεβού έξω από το Υπουργείο Εργασίας την ερχόμενη εβδομάδα. Σχεδιάζομαι όλα τα σωματεία που είναι στον τουρισμό την επόμενη εβδομάδα να μεταβούμε στην Αθήνα και εκεί να στείλουμε και εκεί ένα μήνυμα στον Υπουργό Εργασίας ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού δεν δέχονται την τροπολογία του τελευταίου του νομοσχεδίου.